Σε απολαμβάνουμε καθημερινά στο πλευρό της Μάριον. Πώς θα περνάς εκεί? Περνάω πάρα πολύ ωραία. Είναι η πρώτη μου τηλεοπτική εμπειρία. Μαθαίνω πράγματα. Θέλεις να συνεχίσεις με τη Μάριον? Δίπλα στη Μάριον έχω μάθει πάρα πολλά. Το έχω πει ότι είμαι έτοιμος για το επόμενο βήμα μου. Βρίσκομαι σε κάποιες κουβέντες. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι. Σε λίγο νομίζω θα ξέρω και εγώ. Ακούγεται ότι η Μάριον ίσως πάει Σαββατοκύριακο και έρθει η Ελένη Τσολάκη στο καθημερινό. Θα σε ενδιαφέρει η ζώνη του Σαββατοκύριακου? Επίσημη ενημέρωση όσο δεν υπάρχει. Όλα μένουν, ξέρεις, στη σφαίρα της φήμης. Εγώ είμαι πολύ άνοιχτος και για καθημερινή εκπομπή και για Σαββατοκύριακο. Σε έχουν προσεγγίσει έτσι και από άλλα κανάλια? Έχω τη χαρά να έχω μιλήσει με ένα άλλο κανάλι για μια πολύ δυνατή εκπομπή. Ακόμα δεν έχει κλείσει κάτι, αλλά μιλάω, ναι. Να είσαι το πρώτο όνομα ή μαζί με συμπαρουσιαστή? Όχι, να είμαι το πρώτο όνομα σίγουρα όχι. Να είμαι μέλος μιας ομάδας. Με τον πατέρα σου θα συνεργαζόσουν? Κοίτα, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί η σχέση μας είναι πάνω απ' όλα και πάντα θα είναι πατέρα γιου. Θα μπορούσε να γίνει. Θα ήταν δύσκολο όμως, γιατί είμαστε και οι δύο δύσκολοι άνθρωποι. Συμβουλές σου δίνει? Επειδή με έχει μάθει από μικρό παιδί να στηρίζομαι στις δικές μου δυνάμεις και με αφήνει να δοκιμάζομαι και να μαθαίνω μόνος μου από τα λάθη μου, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, με συμβουλεύει τόσο όσο. Πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Γιώργου Παπαδάκη, υπάρχει? Νομίζω πως είναι αναντικατάστατος. Και τι εννοώ, δεύτερος Γιώργος Παπαδάκης δεν θα υπάρξει, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, όταν έρθει η ώρα να αποχωρήσει από το Καλημέρα Ελλάδα, τουλάχιστον από την παρουσίαση, νομίζω ότι θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος και νομίζω ότι έχει ήδη βρεθεί. Η Μαρία η Αναστασοπούλου είναι μια εξαιρετική δημοσιογράφος, μια πολύ καλή παρουσιάστρια και νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα σίγουρα θα μπορέσει να καλύψει μέχρι ένα ποσοστό τουλάχιστον το κενό του πατέρα μου. Θα πήγαινε σε πάνελ στην εκπομπή της Μαρίας, αν αναλάμβανε εκείνη μπροστά και ο μπαμπάς σου από πίσω? Ναι. Κοίτα, θα ήταν μια δύσκολη επιλογή για εμένα, διότι το Καλημέρα Ελλάδα είναι κομμάτι της ζωής μου, κομμάτι της οικογένειάς μου. Επομένως, όταν κάτι το πονάς, σε αγχώνει και λίγο περισσότερο, θέλεις να είσαι καλύτερος. Αλλά είναι μια πρόκληση. Επομένως, δεν θα έλεγα όχι. Δήλωσες επίσης ότι πρέπει να αφήσει λίγο την Μαρία να μιλάει παραπάνω. Εντάξει, είναι πολύ λογάς. Δηλαδή και στην παρέα, όποτε τρώμε, ας πούμε, ή πίνουμε ένα τσίπουρο μαζί παρέα, μιλάει συνέχεια και του λέω: Μπαμπά, στοπ, τώρα να μιλήσουμε κι εμείς λίγο. Εντάξει, αυτό το είπα στο πλαίσιο της πλάκας. Η Μαρία καταφέρνει στην εκπομπή και μιλάει όσο εκείνη θέλει και όσο εκείνη κρίνει. Θα συνεχίσουν, έχετε μιλήσει, ξέρεις? Ύστερα από τόσα χρόνια πρωινού ξυπνήματος, γιατί ξυπνάει 3,5 ώρα, έτσι, δεν είναι εύκολο πράγμα, έχει κουραστεί. Μου το έχει εκφράσει αυτό και μου έχει εκφράσει κιόλας ότι ενδεχομένως αυτή να είναι η τελευταία του χρονιά. Εκείνος ξέρει καλύτερα, γιατί μου το είχε ξαναπεί μια φορά στο παρελθόν και τελικά δεν έγινε. Οπότε ας κρατήσουμε και μια πισινή. Θεωρείς θα εμπιστευόταν, έτσι όπως βλέπεις τη σχέση τους, τη Μαρία ως το τιμόνι? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Γιατί και ο ίδιος μου έχει πει πάρα πολλές φορές ότι η Μαρία είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει. Θα πήγαινες απέναντι από τον πατέρα σου? Όχι, εντάξει. Too much αυτό νομίζω. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος που το επίθετό μου είναι Παπαδάκης. Είμαι ένας άνθρωπος, ένα παιδί που τα είχα όλα στην ζωή μου. Επομένως δεν μπορώ να έχω παράπονο. Νομίζω θα ήμουν αχάριστος. Τι κάνει ο Γιώργος Παπαδάκης στον ελεύθερο του χρόνο με τα παιδιά του? Όποτε συναντιόμαστε, πηγαίνουμε για ούζο. Αυτό είναι το χόμπι μας με τον πατέρα μου, γιατί είμαστε και οι δύο τρομεροί μεσεκλίδες.